Κύριε Σταματιάδη, η δημοτική αγορά της ΕΚΟ είναι στο κέντρο του νησιού και πολλοί είναι ο κόσμος που την επισκέπτεται για να αγοράσει παραδοσιακά προϊόντα. Να μας πείτε πώς είναι η φετινή κίνηση. Δες, είναι ικανοποιητική. Καλό μήνα πάνω απ' όλα. Και δόξα τω Θεώ. Είναι η ατραξιόν του νησιού, μπορώ να πω. Mm-hmm. Έτσι... Τι είναι αυτό που προτιμάει ο κόσμος και έχετε εδώ? Δες, έχει αυτό το χρώμα που βολεύεται εδώ πέρα. Πάρα μεγάλη ποικιλία από προϊόντα. Και έχει από όλες τις τιμές. Οπότε αυτό των προϊόντων είναι μόνο από... Βλέπω ότι είναι προϊόντα και από άλλα σημεία του της Δες, Ελλάδας. Το 97% μπορώ να πω είναι καθαρά ελληνικά προϊόντα. Ξεκινάμε από... Ό,τι προϊόντα έχει τοπικά. Έχει τοπικά, έχει μέλι, έχει ντοματάκι, έχει κρασοτήρι, τα κρασιά μας όλα σχεδόν, μπακλαβαδάκια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Προσθέτουμε το καλύτερο. Εδώ οι επισκέπτες μας σας ρωτούν για τα τοπικά προϊόντα του νησιού μας. Τα προτιμούν αυτά? Περισσότερο είναι οι γείτονές μας που ρωτάνε και οι επισκέπτες οι Έλληνες. Οι ξένοι πάρα πολύ λίγοι που έχουν παραγγελίες από, από φίλους μας στην Ευρώπη. Βλέπουμε όμως από την κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ναι, δόξα τω Θεώ. Σήμερα βοηθάει γιατί υπάρχει και κρουαζερόπλοιο κάτω. Υπάρχει κρουαζιερόπλοιο, δηλαδή η κίνηση είναι αυξημένη. Είναι λογικό, γιατί εφόσον πέφτει μέσα στην πόλη, η δημοτική μας αγορά είναι ένα θαυμάσιο κτίριο και προσπαθούμε συνεχώς όλοι μας να το αξιοποιούμε κατάλληλα. Όχι μόνο για μας, αλλά πάνω απ' όλα και για το νησί. Περισσότερο η κίνηση είναι τις πρωινές ώρες ή έχει και το απόγευμα και το βράδυ? Δεν μπορώ να πω ότι έχει σταθερά. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα που μπορεί να υπάρχει επισκεψιμότητα. Αλλά συνήθως μετά τις 7.30-8 η ώρα το βράδυ έχει κινήσει που πέφτει η θερμοκρασία.